τουλάχιστον τρεις παραδοσιακές ξύλινες κατοικίες κάηκαν ολοσχερώς από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Λευκάδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά είναι πλέον σε ύφεση και δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένα άτομα, ενώ επί τόπου έσπευσαν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και ένα ελικόπτερο. Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, για προληπτικούς λόγους, ο Μητροπολίτης Λευκάδας έδωσε εντολή να κενωθεί ο ιερός ναός Παναγίας των Ξένων, καθώς ο κίνδυνος για επέκταση της φωτιάς στα γειτονικά κτίρια ήταν πολύ μεγάλος. Αξίζει να αναφερθεί τέλος πως είναι άγνωστοι οι λόγοι που προκάλεσαν την πυρκαγιά, ενώ ο διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας Ιωνίων Ίσων Ευθύμης Γεωργακόπουλος προέβησε δηλώσεις λέγοντας πως καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιοριστεί η πύρινη λέλαπα που απειλεί την παραδοσιακή νοτιοδυτική παλιά πόλη της Λευκάδας, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα απομάκρυνσης των κατοίκων.